Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ στα κλάτε. Να είστε καλά. Με αφορμή την υπόθεση των παρακολουθήσεων, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ζητάτε εκ νέου τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, μέλος της οποίας είστε και εσείς, κύριε Συντιχάκη. Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής δυστυχώς δεν γίναμε σοφότεροι, θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί επανέρχεστε, αν δηλαδή έχει προκύψει κάτι νεότερο, έχετε κάποια νέα στοιχεία στη διάθεσή σας. Ειδικά και για την υπόθεση των συνακροάσεων παρακολουθήσεων το 2016, θυμίζω, στην έδρα του κόμματος στον Περισσό. Κοιτάξτε, πιστεύετε ότι θα γίνουμε σοφότεροι, εάν θα με συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας? Εμείς βέβαια έχουμε κάνει πρόταση για νέα σύγκριση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και μάλιστα με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, όπως για παράδειγμα να κληθεί οι πάροχοι των όπως η Κοσμοτέ, Γουίλ και τα λοιπά, και να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση του ΚΚΕ, των συνακροάσεων παρακολουθήσεων από το 2016 και τα λοιπά, έτσι ώστε να χυθεί όσο γίνεται άπλετο φως αυτή την υπόθεση. Έχουμε ξεκαθαρίσει όμως και για την υπόθεση της Δασικής Επιτροπής και για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ότι και αυτές οι επιτροπές έχουν ένα όριο. Θα φτάσουν μέχρι εκείνου του σημείου που δεν θα απειληθεί, να το πω έτσι, το πολιτικό σύστημα. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς δεν τρέφουμε αυταπάτες σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας. Γιατί είδατε, τελικά όλοι επικαλούνται το απόλυτο. Και ό,τι είναι στο σκοτάδι σημαίνει ότι δεν πρόκειται να έρθει στο φως. Είναι απλά τα πράγματα. Και εδώ, ανεξάρτητα τώρα εάν κάνουν τους καμπόσους είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε το ΠΑΣΟΚ, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, ναι, βέβαια, έτσι, στην πραγματικότητα όλοι τους επιδιώκουν και θα έλεγα με νύχια και με δόντια να σταματήσουν οι έρευνες. Τώρα ειδικά το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής με τον κύριο Ανδρουλάκη να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης, γιατί να θέλει να σταματήσει οι έρευνες, κύριε Συντιχάκη? Αναφέρομαι κατά κύριο λόγο στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θα πω τις ενοχές του ΠΑΣΟ. Η ειρωνία όμως σε σχέση με το ΠΑΣΟ, ξέρετε ποιο είναι? Ότι το καταγγέλλον σήμερα ΠΑΣΟ, που ο πρόεδρος του έχει πέσει θύμα των υποκλοπών, έχουν ψηφίσει το Μάρτιο του 2021 τροπολογία που καταργούσε την υποχρέωση ενημέρωσης του στόχου από την Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου Επικοινωνιών. Τελεία. Από εκεί και μετά όμως, αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, η οποία επικαλείται το απόρριτο. Και ο δε ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε, την έλλειψη στοιχείων, παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες και τα διάστατα στοιχεία που έχουμε καταθέσει ως ΚΚΕ για το θέμα των συνακροάσεων. Ή να το πω διαφορετικά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι λίγο επιλεκτικός. Ενώ καλά κάνει, για παράδειγμα, και ζητάει να δοθούν όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση Ανδρουλάκη, Κουκάη κτλ. Και όντως έτσι πρέπει να γίνει. Ναι. Την ίδια στιγμή για την υπόθεση του ΚΚΕ λέει ότι υπάρχει έλλειψη στοιχείων. Έλλειψη στοιχείων. Και αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο τη συγκεκριμένη στιγμή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι οι συνακροάσεις παρακολουθήσεις ξεκίνησαν το 2016, δηλαδή επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν απαντούσε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση 11 του 2019, δηλαδή λίγες μέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών, 7 Εβδόμου 2019, με νόμο το 4619, μετέτρεψε το αδίκημα του άρθρου 370α του ποινικού κώδικα που αφορούσε την παραβίαση του απορρίτου τηλεφωνικής επικοινωνίας από κακούργημα σε πλημέλημα. Εδώ λοιπόν καλούνται να δώσουν απαντήσεις όλοι. Κανείς δεν είναι αθώος του αίματος. Συνεπώς, λέτε, είναι μια προδιαγεγραμμένη διαδικασία με ευθύνες και των άλλων των κομμάτων, υπό μια έννοια όπως την περιγράψατε. Προφανώς, με ποια έννοια? Ότι όλοι τους, κανένας μάλλον, ούτε από την Δημοκρατία, ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ που έχει πέσει κλίμα, βάζει θέμα κατάρκησης του σκοτεινού και σάτιου θεσμικού πλαισίου που νομοθέτησαν όλοι. Έχουν νομοθετηθεί αυτά από τις αρχές της δεκαετίας του 90, δηλαδή πάνε σχεδόν 30 χρόνια και δεν λένε κουβέντα. Δηλαδή έχουν τη φωλιά τους λερωμένη,
και επαναλαμβάνεται αυτό το γνωστό κόλπο της ψεύτικης και ανούσας αντιπαράθεσης, μόνο και μόνο για να αποπροσανατολίσουν από την ουσία του ζητήματος. Μάλιστα. Γιατί σε τελική ανάλυση, επιτρέψτε μου, το πώς διαμορφώθηκαν όλα αυτά τα συστήματα παρακολούθησης, Predator, Pegasus κτλ. Διαμορφώθηκαν με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινοτικές οδηγίες και το θεσμικό πλαίσιο να λειτουργούν ανεξέλεγκτα στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχει γίνει η Ελλάδα ένα ξέφραγο αμπέλι γεμάτο αμερικάνικες βάσεις και με ανεξέλεγκτη δράση των διαφόρων κρατικών μηχανισμών, πρακτόρων, μυστικών υπηρεσιών, τη CIA, τη Mossad, τη Mi-16 κτλ. Και τώρα αναρωτιούνται, μα πώς γίνεται να παρακολουθείτε ο αρχηγός του ενός κοινοβουλευτικού. Κατανοητό. Το θέτεται σε μια ευρύτερη βάση, λοιπόν, κύριε Συντυχάκη. Τώρα, παρόλα αυτά, με αφορμή την υπόθεση των παρακολουθήσεων, υπάρχει μια κάποια σύγκληση εντοπίζεται από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, να αναφέρομαι στην πρωτοβουλία όλων να καλέσετε εκ νέου την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειες. Από την άλλη, ακούσαμε την προημερών τον Πρωθυπουργό να μιλά για το ενδεχόμενο κυβερνητική συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ. Συζητήθηκε πολύ συγκεκριμένη αποστροφή για τον όρο πολιτική τερατογέννηση. Πώς σχολιάζετε επ' αυτού εσείς? Έκανα ένα λάθος. Ξέχασα να πω ότι στην σύγκληση που έχει προτείνει το ΚΚΕ για την Επιτροπή Θεσμών Διαφάνειας, εκτός από τους παρόχους, να κληθούν δηλαδή οι πάροχοι και να καταθέσουν για την υπόθεση του ΚΚΕ, έχουμε πει να έρθουν και ο κύριος Δεμήρης για την υπόθεση του Σπίρτζη, την υπόθεση Σπίρτζη δηλαδή. Δεν θέτεται εκτός πλαισίου και τις άλλες δύο υποθέσεις, λοιπόν? Όχι, βέβαια, ποτέ, και δεν το κάναμε ποτέ αυτό, και μάλιστα εξ αρχής, από τότε που είχαν την πρόταση του ΠΑΣΟ για να διαλευκανθούν όλες αυτές οι υποθέσεις, είμαστε καθαροί, ξεκάθαροι. Το λέω έτσι για να μην υπάρχει κάποια παρανόηση, κάποια παρεξήγηση. Από εκεί και μετά, τερατογέννηση. Καλά, από τερατογενέσεις έχουμε χορτάσει πια, έτσι. Δηλαδή, τι να πρωτοθυμηθούμε? Να πρωτοθυμηθούμε αυτούς τους απέραντους δικοματικούς καυγάδες επί εποχή ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας που τελικά κατέληξαν να συγκυβερνούν μαζί και με το λαός? Αυτό δεν ήταν τερατογένεση? Τερατογένεση δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ? Τερατογένεση δεν είναι τα σχέδια που απεργάζονται είτε με πρασινορόζ, είτε με πρασινομπλε ή οποιαδήποτε άλλη απόχρωση και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ? Άρα λοιπόν ας ψάξουν εκεί τις τερατογενέσεις. Κυβερνήσεις συνεργασίας συγκροτούνται ανάμεσα σε κόμματα που έχουν κοινά προγράμματα, κοινή στρατηγική και κοινές ή παρόμοιες πολιτικές. Το ΚΚΕ είναι εκτός αυτού του κάδρου και είμαι πάρα πολύ σαφής. Είστε ξεκάθαρος. Δεν έχει συμφωνήσει ούτε με την πράσινη μετάβαση, τις πράσινες business, ούτε με το Ταμείο Ανάκαμψης και τα δισεκατομμύρια και τα λεφτόδετρα που θα μοιραστούν στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, ούτε με μνημόνια και ευρωπαϊκά εξάμεινα, ούτε με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις στρατηγικές συμφωνίες ανάμεσα Ελλάδα και ΗΠΑ που έχουν στηρίξει όλα αυτά τα κόμματα. Τέτοιες συμπτώσεις και τέτοιες στρατηγικές συμπλήσεις. Συνεπώς, είστε κατηγορηματικά, το αποκλείεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο κτλ., γιατί έχει με αφορμή και τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα, αυτά τα περί προοδευτικής διακυβέρνησης κτλ., ανοίγει η βεντάλια της συζήτησης και εσείς τοποθετήσετε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Προφανώς για να συσφωτίσουν την πραγματικότητα γίνονται όλα αυτά, διότι την ίδια στιγμή βλέπετε ότι εδώ πέρα το πολιτικό, ακριβώς αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα του λαού και της χώρας. Δηλαδή είναι ο δρόμος που ακολουθείται σήμερα, αυτός ο εγκλωβισμός του λαού στις αντιλαϊκές πολιτικές, με οποιοδήποτε μείγμα στην οικονομία, με οποιοδήποτε απόκρουση, είτε είναι σοσιαλδημοκρατική, είναι φιλελεύθερη, ροζ και οποιαδήποτε άλλη, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Συντυχάκη, αν μπορεί ο λαός να κερδίσει κάτι και να πάει κόντρα σε αυτές τις κυβερνήσεις και να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές προς όφελός του, συμπόρευση με το ΚΚΕ. Να σας ρωτήσω λίγο, να πάμε στα ελληνοτουρκικά. Το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα κλιμακώνει την εμπριστική ρητορική της. Ακούσαμε και χθες τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια, να δηλώνει ότι οι απειλές της γείτονος έχουν περάσει σε ένα πρωτοφανές επίπεδο, αποτελώντας μια σαφή, μια υπαρκτή, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, απειλή κατά της κυριαρχίας της Ελλάδας. Εκτιμάτε ότι μπορεί να βρεθούμε ενώπιον ενός επεισοδίου, για παράδειγμα? Καταρχήν να πω το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια διαρκή απειλή από την Τουρκία,
αποτελεί και την απόδειξη της κοροϊδίας και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, όλοι όσοι έχουν προσδεθεί δηλαδή κάτω από την ατοϊκή ασπίδα, ότι τελικά δεν πρόκειται το ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι να προστατεύσουν τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα και συμφέροντα. Με τις πλάτες του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών η Τουρκία γκριζάρει το Αιγαίο και αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, τα κυριαρχικά δικαιώματα και της Ελλάδας και της Κύπρου. Και το εφεύρημα ήταν αυτό, η γαλάζια πατρίδα. Τρέχεται δηλαδή από τη δράση του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι εκεί μέσα εξελίσσεται ένα μεγάλο παζάρι με την Τουρκία. Και μπορεί να οδηγήσει, ναι, μπορεί να οδηγήσει σε ένα επεισόδιο, μικρό ή μεγάλο, δεν ξέρουμε ποιο ακριβώς μπορεί να είναι αυτό. Πάντως τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια. Αυτό επιδιώκουν και το επιδιώκουν γιατί θέλουν να κάτσουν την Ελλάδα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Μάλιστα. Είναι η διαπραγμάτευση να δώσω και η Τουρκία να πάρει. Γιατί αυτό συμφέρει τους Αμερικανούς και τον ΝΑΤΟ για να μπορούν να παίξουν ένα ρόλο επιδιαιτησίας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά στην τελική ανάλυση θα πληρώσει ο λαός και τα νέα παιδιά που θα πάνε να γίνουν κρέα στα κανόνια των μεγάλων συμφερόντων για τους δρόμους περάσματος του φυσικού αερίου, για τους υδρογονάφακες και πάλι. Κύριε Συντιχάκη, ένα τελευταίο ερώτημα σύντομα, αν μπορείτε, σας παρακαλώ. Υπήρξε μια θετική υποδοχή για την άρση του εμπάργκο των Αμερικανικών όπλων στην Κύπρο, απόφαση η οποία προκάλεσε και την έντονη αντίδραση της Τουρκίας. Διέκρινα ωστόσο ενστάσεις ή αν θέλετε κάποιες επικρίσεις από πλευράς του ΚΚΕ για το συγκεκριμένο θέμα. Μου λέτε λίγο το σκεπτικό σας. Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει ένας πανηγυρισμός από τις δυνάμεις του Ευρωατλαντισμού για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να άρει το εμπάργκο όπλων στην Κύπρο. Να ξέραμε, είχε επιβληθεί, αν θυμάμαι καλά, το 1987. Και επιχειρούν να κρύψουν αυτή την οδυνηρή πραγματικότητα που βιώνει σήμερα ο κυπριακός λαός από την εμπλοκή του νησιού στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Πάντως τα δεδομένα διαψεύδουν τους όποιους παραγγελισμούς. Δηλαδή, η μερική άρση του εμπάργκου των Αμερικάνικων όπλων όχι μόνο δεν απέτρεψε, αλλά οδήγησε σε μια πιο επικίνδυνη πορεία το κυπριακό πρόβλημα. Δηλαδή, πρόκειται για μια πολιτική που ρίχνει λάδι στη φωτιά των γενικότερων ανταγωνισμών στην περιοχή και είναι γνωστό ότι η Κύπρος διαθέτει βάσεις εκλέζικες, που ουσιαστικά είναι η ανατοϊκή βάση. Άρα λοιπόν αντικειμενικά εντάσσεται στους γενικότερους αμερικανοτοϊκούς σχεδιασμούς στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία. Δηλαδή η Κύπρος, παρά τα προβλήματα τα οποία έχει, τις φορτώνουν και άλλα προβλήματα και γίνεται το επίκεντρο αυτής της σύγκρουσης ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και στη Ρωσία. Κύριε Συντιχάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.